Παναγία μας, πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα είναι τα έτη σας. Καθίστε παρακαλώ 3 λεπτά. Μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Θεού μας, με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και Πατέρα μας, Κυρίου Κυρίου Αρχαπαπαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο μας τόπο και να ψάρουμε την παράκληση στην Παναγία μας. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος ιδιαίτερης προσευχής για τους χριστιανούς, ιδιαίτερες σχέσεις με τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και να βάλουμε σε αυτό το αγκάλιασμα με σύντρια την Παναγία Μητέρα του και Μητέρα μας. Λέει το γεροντικό πως στη Σκήτη ο Αβάς πηγαίνοντας στην Κυριακάτικη ακολουθία, περνώντας από το κελί ενός μοναχού που δεν φημιζόταν για την ιδιαίτερη ευλάβεια και προσπάθειά του να είναι συνεπής στα καθήκοντά του, είδε επειδή είχε προορατικό, μπορούσε δηλαδή να βλέπει πράγματα που δεν έβλεπαν οι άλλοι, είδε επάνω στην οροφή του κελιού και γύρω από το κελί τους δαίμονες να έχουν στήσει χώρο. Στεναχωρήθηκε πολύ ο Αβάς που είδε αυτό, πήγε στην εκκλησία και προσευχόταν όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να βρει έναν τρόπο για να μπορεί να βοηθήσει τον αδελφό, χωρίς να τον προσβάλλει. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία και πηγαίνοντας προς το δικό του κελί και περνώντας έξω από το κελί του αδελφού, καθυστέρησε λίγο στην εκκλησία για να έχει φτάσει ο αδελφός στο κελί του, χτύπησε την πόρτα, βγήκε ο αδελφός στην πόρτα και ο γέροντας του λέει: «Αδελφέ, επειδή έχω πολύ μεγάλα προβλήματα, σε παρακαλώ κάθε μέρα να βάζεις και μία προσευχή για μένα». Ο νεαρός είδε τον γέροντα και του είπε: «Εγώ να προσεύχομαι για σας. Εσείς έχετε φήμη Αγίου. Σε παρακαλώ», του λέει, «έχω μεγάλη ανάγκη την προσευχή σου». Δεν ήξερε τι να κάνει ο νεαρός μοναχός και υποσχέθηκε το γέροντα ότι ναι, θα κάνω μία προσευχή για σένα. Έφυγε ο γέροντας και πήγε στο κελί. Ο μοναχός, επειδή έδωσε την υπόσχεση, θεώρησε πως ήταν άσχημο να μην την κρατήσει και έτσι γονάτισε μπροστά στα εικονίσματα του κελιού του και έκανε μία προσευχή στο Θεό για τον Αβά. Αλλά όταν πήγε να σηκωθεί επάνω, σκέφτηκε και είπε: «Έκανα τώρα μία προσευχή για τον Αβά που μου το ζήτησε, ενώ ο Αβάς είναι Άγιος, δεν κάνω και μία προσευχή για μένα». Και έτσι λοιπόν έμεινε ο γονατιστός και έκανε και μία προσευχή για τον εαυτό του. Την επόμενη Κυριακή, πηγαίνοντας πάλι στην λειτουργία, ο Αβάς είδε πως οι δαίμονες ήταν γύρω από το κελί, ήταν πάνω στη σκευή του κελιού, αλλά δεν χόρευαν όπως την προηγούμενη φορά. Πήγε στην εκκλησία, τελείωσε, καθυστέρησε πάλι επίτηδες και στην επιστροφή χτυπάει την πόρτα του αδελφού και του λέει: «Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί πάρα πολύ με βοήθησε η προσευχή σου. Αλλά σε παρακαλώ, θα μου κάνεις τη χάρη να βάλεις μία προσευχή ακόμα». Τι να πει ο νεαρός μοναχός? Είπε ναι. Γονάτισε λοιπόν και άρχισε να προσεύχεται κάνοντας 2 προσευχές την ημέρα για τον γέροντα, αλλά σκέφτηκε: «Ας κάνω και μία δεύτερη για μένα». Και έκανε και μία δεύτερη προσευχή για τον εαυτό του. Αυτό έγινε και την 3η Κυριακή. Όταν την 4η Κυριακή πήγαινε ο Αβάς προς την εκκλησία, δεν υπήρχε κανένας δαίμονας κοντά στο κελί, δεν υπήρχε κανένας δαίμονας στη σκεπή, αλλά όταν προχωρούσε προς την εκκλησία, πολλοί δαίμονας έπεσαν επάνω στον Αβά προσπαθώντας να τον δείρουν για το κακό που τους έκανε, να τους διώξει από το κελί και από τη ζωή του αδελφού. Η προσευχή είναι αυτή η δυνατότητα που μας χάρισε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός για να παλεύουμε με το κακό. Η προσευχή για τον εαυτό μας και για τους άλλους είναι μια δυνατότητα ζωής. Και η προσευχή για τους άλλους είναι η στερέωση της δικής μας προσευχής για τον εαυτό μας. Να προσεύχεστε πρώτα για αυτούς που σας αδικούν.
για αυτούς που δεν σας συμπαθούν, γιατί οι χριστιανοί δεν έχουν εχθρούς, δηλαδή δεν μισούν κάποιον. Μπορεί κάποιοι να μας μισούν, αλλά εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να μισούμε κάποιον. Έχουμε υποχρέωση να προσευχόμαστε για τους πάντες. Και για αυτούς που μας αδικούν, έχουμε υποχρέωση να προσευχόμαστε περισσότερο. Αυτό είναι το δικό μας όπλο. Αυτό είναι το όπλο που θα διώξει μακριά τον Σατανά. Αυτό είναι το όπλο που θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και η Παναγία είναι αυτή που θα μας δώσει τη δύναμη, όταν δεν την έχουμε, να προσευχόμαστε για να νικήσουμε το κακό. Γιατί το καλό θα είναι αυτό που θα νικήσει στο τέλος. Ευχαριστούμε, Πατέρα Νεκτάρη, την φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε για την ωραία εξοπλισμή. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία και σας ευχαριστώ που είσαστε συνεπείς. Φοράτε τις μάσκες σας και φροντίζετε να μην πάθει κανείς την πλανό σας κάτι. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Με το καλό να εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας μας. Πολλά τα έτσι. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε να είστε καλά και καλά. Ευχαριστούμε σας. Thank you.